ήταν οι καταγγελίες αναφορικά με τα ΚΕΚ και όλο αυτό το πλέγμα που έχει δημιουργηθεί. Θεωρείτε ότι ο κύριος Βρούτσης έδωσε επαρκείς εξηγήσεις στη Βουλή? Ο κύριος Βρούτσης προσπάθησε να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας γνωστός τρόπος αυτός. Στα δύσκολα θυμόμαστε ότι ίσως ακόμα σήμερα κρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, στις 6 Απριλίου καταθέσαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το θυμάμαι τις 6 Απριλίου διότι την κατέθεσα προσωπικά την ερώτηση. Ήταν 3 μέρες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος με ερωτήματα στα οποία ποτέ δεν απάντησαν μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Mm-hmm. Επίσης τις προηγούμενες μέρες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης αρνήθηκε να έρθει να απαντήσει στη Βουλή. Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι η ερώτηση κατατέθηκε από τις 6 Απριλίου, νομίζω ότι δεν δικαιούταν κανείς να μην γνωρίζει. Σε όλο αυτό το διάστημα παρήλασαν υπουργοί της κυβέρνησης. Στην αρχή είπαν ότι ήταν αδυναμία εκταμίευσης με άλλο τρόπο. Δικαιολόγησαν το πρόγραμμα. Είπαν ότι το πρόγραμμα είναι μια χαρά. Έτσι είχαμε μάθει, η αλήθεια είναι, ότι τα χρήματα είναι από ΕΣΠΑ. Έτσι έλεγε η κυβέρνηση, ότι τα χρήματα είναι από ΕΣΠΑ και θα χάνονταν τα χρήματα. Στην απόφαση σας θυμίζω ότι η απόφαση με βάση την οποία έκανα και την ερώτηση, κάναμε την ερώτηση στις 6 Απριλίου, έλεγε ότι δύναται να χρησιμοποιηθούν κρατικοί πόροι. Και έτσι ρωτήθηκε τότε ο Υπουργός, ο οποίος δεν απάντησε όπως σας είπα μέχρι σήμερα, στο γιατί επιλέγει εθνικούς πόρους και όχι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά έγιναν στην αρχή. Στη συνέχεια προσπάθησαν διάφοροι υπουργοί με παρέλαση και βεβαίως και με τον λαλίστα του κύριο Γεωργιάδη, συνήθως, να πούν ότι την ευθύνη την έχουν οι επιστήμονες της χώρας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, με την κατακραυγή, με όλη αυτή την κατακραυγή και όλο αυτό το κύμα που ξεσηκώθηκε, άρον-άρον η κυβέρνηση τα μάζεψε. Ζητάτε την παρέτηση του κυρίου Βρούτση πρώτον. Θέλω απάντηση για να περάσουμε και στον κύριο Γιοργαντά. Αν ζητάτε, εξακολουθείτε να ζητάτε την παρέτηση του κυρίου Βρούτση. Και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι σε αυτή την υπόθεση κρύβεται σκάνδαλο, δηλαδή κάποιοι να πάρουν χρήματα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις στο γιατί επέλεξε. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι 134 εκατομμύρια εάν δεν υπήρχαν τα ΚΕΚ και να πάρουν οι επιστήμονες από 800 ευρώ. Η κυβέρνηση επέλεξε 194 εκατομμύρια και 600 ευρώ οι επιστήμονες, τους οποίους βεβαίως συνιστά αυτό και μια ευθεία προσβολή. Είναι μια σκανδαλώδης διαδικασία, το οποίο το καταγγείλαμε, όπως σας είπα, από την πρώτη στιγμή. Όμως η κυβέρνηση νομίζω ότι βλέπει κάπως την κρίση ως ευκαιρία. Θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα και την ευθύνη, ξέρετε, μπορεί να την έχει ο Υπουργός. Ναι. Ο Υπουργός έχει μια άμεση ευθύνη βεβαίως. Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Βρούτσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει την ευθύνη της κυβέρνησής του. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που αρνείται να έρθει και στη Βουλή να απαντήσει την επίκαιρη ερώτηση, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα μετατοπίζεται στον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα όλα αυτά τα οποία ακούγονται και οι δικαιολογίες και η γενναία... Άρα ζητάτε παρέτηση Μητσοτάκη ή παρέτηση Βρούτση? Κοιτάξτε, τώρα δεν θα παίξουμε με τις παρετήσεις. Ναι. Για μένα δεν είναι και το θέμα. Ο κύριος Βρούτσης θα έπρεπε να έχει ευθυξία ο ίδιος. Κύριε Γεωργαντά, κρίνεται και θα κριθεί. Εδώ πρόκειται για σκανδαλώδη διαδικασία, η οποία προσβάλλει και το επιστημονικό δυναμικό. Να απαντήσει ο κύριος Υπουργός, παρακαλώ. Τα προγράμματα κατάρτισης, έτσι, και σας θυμίζω, επειδή ακούστηκε για από το πρωί ότι αυτά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, διότι πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και σήμερα, μετά από τόσους μήνες διακυβέρνησης. Να απαντήσει όμως τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε τα προγράμματα κατάρτισης, σας θυμίζω, με 70% να παίρνει το ΚΕΚ και 30%. Κύριε Γεωργαντά, ορίστε. Ο επιδοτούμενος. Το αντιστρέψαμε. Κυρία Κυραβασιλή, δεν θα απαντήσει ο Υπουργός. Αφήστε την απαντήσει. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Βάλαμε ένα. Η αλήθεια. Δικαίως είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά πρέπει να απαντήσει. Ορίστε, κύριε Γεωργαντά. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου από αυτό που επιχείρησε να δώσει ως εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κυραβασιλή. Ενώ λέει ότι τα προγράμματα αυτά κατάρτισης επί ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά, εμείς θυμόμαστε όλοι,
Και απλά το αναφέρω ότι η ειδική γραμματέας, η κυρία Χαλικιά, κατήγγειλε απευθείας αναθέσεις και αδιαφανείς διαδικασίες σε προγράμματα σε 34 δήμους. Και αντί να γίνει κάποια έρευνα με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τότε τον κύριο Τσίπρα, και αντί να γίνει κάποια έρευνα για αυτό το ζήτημα, απλά την παρέτησαν. Αυτό απλά για την ιστορία, για να το καταγράψουμε. Το οποίο δεν απεδείχθη ποτέ. Κυρία Γεωργασίνη, μάθετε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, να μπορείτε να ακούτε και τον άλλο που σας άκουσα εγώ με προσοχή. Η κυρία Χαλικιά, διορισμένη από εσάς, αντιπρόεδρος των ΕΠΚΕΠΕ, όπου διαχειριζόταν χρήματα, στη συνέχεια ειδική γραμματέας στα προγράμματα αυτά, κατήγγειλε αδιαφανείς διαδικασίες, επωνύμως έστειλε επιστολή και την παρέτησαν χωρίς να γίνει καμία έρευνα. Ένα στοιχείο αυτό. Δεύτερον, θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά να μου πούνε τι έχει αλλάξει από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα και λειτουργούσε στα προγράμματα αυτά. Δηλαδή, άλλαξε κάτι η Νέα Δημοκρατία στα προγράμματα αυτά? Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για να κατηγορηθεί ότι με την παρέμβασή της αυτή ήθελε να ωφελήσει συγκεκριμένα συμφέροντα? Εάν ήταν ένα κακώς στημένο θεσμικό πλαίσιο, που τελικά αυτό ήταν από ό,τι αποδεικνύεται, ήταν διαχρονική δυστυχώς αυτή. Άρα δεν υπάρχει θέμα για παρέτηση, Βρούτση, κύριε Υπουργέ? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Κοιτάξτε, εμείς μόνοι μας βλέπουμε την ποιότητα αυτών των προγραμμάτων. Ναι. Και το θεσμικό πλαίσιο ήταν το ίδιο. Δεν έκανε κάποια παρέμβαση ο Υπουργός ή κάποιος άλλος για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Πάντως, για να το αλλάξετε τώρα, για να χρειαστεί η παρέμβαση Μητσοτάκη, όπως λέει τώρα το Μαξίμου. Θα το αλλάξουμε, βεβαίως. Κάτι δεν πήγε καλά. Συμφωνούμε. Αλλά αυτό συνέβαινε διαχρονικά και είναι μια ευκαιρία να γίνει μια αξιολόγηση και του τρόπου λειτουργίας αυτών των κέντρων και των ίδιων των κέντρων και της ποιότητας των χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να έχουν. Αυτό γίνεται με την αφορμή αυτή, το κάνουμε με τόλμη. Οι ελεύθεροι επιστήμονες, βεβαίως οι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δικαιούνται της όποιας ενίσχυσης, θα την πάρουν με τον τρόπο ο οποίος ήδη ανακοινώθηκε. Και πραγματικά να γίνει και μια ενδιαφέρουσα έρευνα για όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι έχει συμβεί. Όμως η κυβέρνηση δεν άλλαξε τίποτα στο θεσμικό πλαίσιο. Γιάννη, σύντομο ερώτημα. Έχουμε 2 λεπτά, 1 λεπτό κάθε πολιτικός. Ναι. Μόνο ένα ερώτημα προς την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Γεροβαντά για την απάντηση. Κυρία Γεροβασίλη, μιλάτε στο ΣΥΡΙΖΑ για σκάνδαλο και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Με αυτήν την εφαρμογή την οποία έκανε το Υπουργείο Εργασίας, που όπως λέει ο κύριος Γεωργαντάς ήταν δικό σας δημιούργημα ή το βρήκατε κι εσείς, το Υπουργείο Εργασίας έδινε λεφτά στον Τζούνο και στον Κούτρα μέσω αυτής της διαδικασίας παρανόμως, γι' αυτό μιλάτε για σκάνδαλο? Κοιτάξτε, εμείς δεν καταγγείλαμε γενικώς τα προγράμματα κατάρτισης. Ούτε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο βεβαίως, όπως σας είπα, είχαμε τροποποιήσει. Διότι τα προγράμματα αυτά, σας είπα ότι είχαν 70% του ποσού να πηγαίνει στα ΚΕΚ και 30% στους καταρτιζόμενους. Αυτό το αντιστρέψαμε και κάναμε 70% στον εργαζόμενο, διότι αλλάξαμε και αυτό. Προσπαθήσαμε δηλαδή κυρίως να είναι στην απασχόληση και όχι στην κατάρτιση. Το οποίο και έγινε. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται διότι επέλεξε να δώσει 600 ευρώ στον κάθε επιστήμονα για να του δείχνει πώς θα χειρίζεται τον υπολογιστή και 470 ευρώ στο ΚΕΚ. Στο ΚΕΚ. Εμείς μιλήσαμε για σπατάλη χρημάτων, δηλαδή για εάν έδινε τα 800 στους επιστήμονες, θα ήταν όλο το κόστος μείον 60 Ορίστε, εκατομμύρια. Κύριε Γεωργαντά, κλείνουμε. Για να πώσουμε... Κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ότι κάποτε. 800 επιστήμονες δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να επιλεγεί πρόγραμμα κατάρτισης. Ήταν απευθείας χρήματα. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή η οποία έπρεπε να γίνει ίσως. Εμείς όμως είπαμε να αξιοποιήσουμε χρήματα τα οποία υπήρχαν εκεί, τα οποία ήταν για αυτό το σκοπό και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Καλημέρα σας. Έχω. Κυρία Γεωργαβασίλη, παρακαλώ. Κύριε Γεωργαντά, κύριε Γεωργαβασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το μόνο που θέλω να πω, ακούστε με λίγο. Ακούστε, κυρία Γεωργαβασίλη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ. Κυκλοφορεί. Σας ευχαριστούμε. Κυκλοφορεί ένα χαρτί. Κυκλοφορεί ένα χαρτί από απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, στο οποίο γίνεται κάποια συζήτηση για να πάρει και ο Ιατρικός Σύλλογος από κάποιο ΚΕΚ ανάλογη προμήθεια για το, από αυτές την τηλεεκπαίδευση. Είναι μεγάλο το θέμα, περιμένουμε να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για το άκομψο που έκοψε.